Συνεχίζουμε με το δεύτερο βίντεο για το Annie Maker, να δείξουμε κάποια παραπάνω λεπτομέρειες για το πώς δημιουργούμε τα βίντεο. Έχω φτιάξει ένα κενό έργο και έχω αυτήν εδώ πέρα τη λίστα, την έχω στο 2D. Αυτό εδώ πέρα, κάθε φορά που το αλλάζω, μπορώ να φορτώσω κάποια άλλα αντικείμενα στη βιβλιοθήκη. Π.χ. με αυτό μπορώ να φορτώσω, βλέπετε φορτώνει αυτό εδώ το αντικείμενο που βάζω κάποια γραφήματα μέσα, και με αυτό μου φορτώνει κάποια εξτρά αντικείμενα με γραφικά, τα λεγόμενα handcraft. Είναι κάποιες εικόνες που μοιάζουν σαν να είναι φτιαγμένες από χαρτί. Αλλά στο πάω πάλι στο 2D. Είπαμε λοιπόν πόσο πριν, διαλέγω το χαρακτήρα από εδώ. Οι περισσότεροι χαρακτήρες γράφουν upgrade, αλλά οι πρώτοι 6 νομίζω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κάνοντας κλικ, τοποθετώ το χαρακτήρα μου στη σκηνή και μπορώ λοιπόν να τον αλλάξω τις διαστάσεις, καλύτερα να μην πειράζω τις αναλογίες μιας εικόνας. Μπορώ να τον περιστρέψω με αυτό τον cursor εδώ δεξιά, και μπορώ επίσης από αυτές τις επιλογές μπορώ να το διαγράψω, να το κάνω flip, δηλαδή να αντιστρέψω τη φορά του, και κάποιες άλλες επιλογές εδώ πέρα. Με το swap. Το swap λοιπόν μπορώ ένα χαρακτήρα να τον αντικαταστήσω με κάποιον άλλον. Και το κλείνω από εδώ αυτό το παραθυράκι. Και κάθε φορά που επιλέγω ένα χαρακτήρα, εμφανίζεται εδώ στην πλαϊνή στήλη κάποιες επιλογές για τον χαρακτήρα. Μπορώ λοιπόν να του αλλάξω τα λεγόμενα actions, π.χ. εδώ να το κάνω να κοιτάει προς τα και να περπατάει δεξιά, να είναι στο γραφείο, να κάνει κάτι άλλο. Και για κάθε action μπορώ να αλλάξω και τις εκφράσεις που μπορεί να έχει, συγκεκριμένες εκφράσεις που θέλω να έχει ο χαρακτήρας. Και επίσης και τα χρώματα δεν υπάρχουν για όλους τους χαρακτήρες, και ούτε εφέ βλέπω. Όχι, τα εφέ υπάρχουν, ναι. Θα το δούμε αυτό μετά. Είπαμε λοιπόν πως εισάγουμε ένα χαρακτήρα, φυσικά μπορώ να το μετακινήσουμε, να του αλλάξω τις εκφράσεις και τις διάφορες δράσεις που μπορεί να κάνει. Και με αυτό το κουμπάκι εδώ μπορώ να δω άλλες επιλογές. Μπορώ να κάνω εγγραφή κινήσεων, το λεγόμενο κέφ, θα τα δείξουμε αυτά αργότερα. Ας αλλάξω πάλι το χαρακτήρα μου αυτό εδώ. Και ας κάνω και τη σκηνή μου, να βάλω ένα υπόβαθρο εδώ, ένα background. Μπορώ να βάλω είτε εικόνα, είτε ένα χρώμα από τα έτοιμα. Ας βάλουμε μια εικόνα. Καλύτερα αυτή ταιριάζει, καλύτερα πιστεύω. Και ξανατονίζουμε ότι κάθε σκηνή μπορώ να, με αυτό το κουμπάκι, να αυξήσω ή να μειώσω το χρόνο. Και αφού επιλέξω ένα χαρακτήρα, μπορώ επίσης να καθορίσω ποια χρονική στιγμή θα εμφανιστεί και πότε θα εξαφανιστεί. Και επίσης μπορώ να καθορίσω από εδώ ή από εδώ πέρα το εφέ εισόδου, το πώς θα εμφανιστεί. Για να βάλουμε αυτό το blur. Και το πώς θα εξαφανιστεί. Βλέπουμε όταν βάζω εφέ είτε εισόδου είτε εξόδου, εμφανίζεται εδώ ένα πορτοκαλί στη γραμμή του χρόνου που καθορίζει τη χρονική διάρκεια του εφέ. Το δούμε αυτό καλύτερα με να πατήσω το play. Αν θέλω π.χ. το εφέ μου να είναι πιο αργό, θα μεγαλώσω τη διάρκεια του εφέ. Το κάνω έτσι μάλλον προς τα μέσα. Προς τα έξω μεγαλώνω και τη διάρκεια όλου του animation, και έτσι το εφέ είναι πιο αργό τώρα.
Ωραία με αυτά. Να βάλουμε και ένα αντικείμενο, είναι στα properties. Βέβαια τα περισσότερα γράφουν upgrade, αλλά μπορούμε να ανεβάσουμε, όπως είδαμε και πριν, το δικό μας γραφικό, αλλά μπορούμε να ψάξουμε κάποιο έτοιμο, να δούμε στην κατηγορία, θέλω να βρω ένα αυτοκινητάκι. Μπορώ να κάνω αναζήτηση, car. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα αυτοκινητάκι, δεν μπορεί, είχα, ναι, αυτό εδώ. Ας κλείσω αυτό το sidebar και θέλω το αυτοκινητάκι να το κάνω να περνάει στο δρόμο, αλλά πρώτα θα το κάνω να είναι με δεξί κλικ, θα το μετακινήσω προς τα πίσω, ώστε να είναι πίσω από τον ανθρωπάκι. Θα το μικραίνω και λίγο σε μέγεθος. Θα το βάλω κάπου εδώ στη σκηνή μου. Και βλέπουμε αυτό το δεν έχει. Έχει κάποιες, μπορώ να το αλλάξω π.χ. Κάποια αντικείμενα έχουν να αλλάζουν και την, το view, δηλαδή την όψη του αυτοκινήτου ή του γραφικού γενικά. Θέλω να δείξω λίγο πολύ απλά πώς θα κάνω την κίνηση. Αυτό γίνεται αφού το επιλέξω με την λεγόμενη επιλογή Multi-Move. Όταν λοιπόν ενεργοποιώ την Multi-Move, ξεκινάω λοιπόν, πατάω το Start και μετακινώ την τελική του θέση. Μπορώ να προσθέσω πολλά σημεία θέσεων, βλέπω προσθέτει εδώ ένα pin και πατάω λοιπόν εδώ προσθήκη του pin. Ας το πάω πιο μακριά λίγο όμως, να φεύγει από την οθόνη, μπορώ να το πάω και να φεύγει. Προσθήκη λοιπόν του pin, βλέπετε προσθέτει το δεύτερο pin. Το κλείνω τώρα και θα το κάνω μια προεπισκόπηση. Πάει πολύ γρήγορα το αυτοκινητάκι, γι' αυτό γιατί η τελική του θέση είναι πολύ κοντά με την αρχική. Θα μετακινήσω λοιπόν το pin που εκφράζει την τελική του θέση και ας κάνω ένα preview. Και τώρα πάει καλύτερα πιστεύω. Με αυτό λοιπόν το multi-move μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να δημιουργήσω κίνηση. Αν και θα δούμε αυτή η εφαρμογή είναι καλύτερα χρησιμοποιείται για παρουσιάσεις παρά για να κάνω πολύπλοκα animation. Να δείξουμε λοιπόν κάποια πράγματα, είπαμε για τις σκηνές, κάποια πράγματα για το κείμενο. Ας κάνουμε μια νέα σκηνή. Με το κουμπάκι εδώ νέα σκηνή. Ας το δώσουμε ένα υπόβαθρο, ένα χρώμα. Να δούμε λίγο και τα αντικείμενα κειμένου. Μπορώ να βάλω λοιπόν κείμενο εδώ πέρα και γράφει και στα ελληνικά. Ας γράψουμε ένα κείμενο. Και μπορώ να το μεγαλώνω και να το μικρώνω όπως θέλω, να τοποθετώ όπως κάθε αντικείμενο και όπως κάθε αντικείμενο έχει προσθεθεί στο timeline, μπορώ να αλλάξω το χρόνο εμφάνισης του και ας μικρύνω και τη σκηνή γενικά από εδώ. Και αν θέλω να εμφανιστεί η πλαϊνή μπάρα με τις ιδιότητες, πατάω εδώ το Enable Property και εδώ μπορώ να αλλάξω γραμματοσειρά, το στυλ, το alignment που λέμε, τη στήχηση του κειμένου. Και φυσικά μπορώ να βάλω και σε αυτό εφέ εισόδου, να βάλω εφέ εισόδου και εξόδου. Και κάπως να κάνω ένα πιο δυναμικό το κείμενό μου. Και ενδιαφέρον έχουν και τα... μπορούμε να βάλουμε κείμενο και σε άλλες μορφές, με συννεφάκια, με ετικέτες. Και υπάρχουν κάποια έτοιμα, πιο σύνθετα κείμενα, ας πούμε, ας βάλουμε αυτό εδώ. Αν και το μενέκτημα αυτά τα έτοιμα κείμενα έχουν, βλέπετε, προσθέτουν πολλά αντικείμενα και είναι πιο δύσκολο. Αν θέλουμε π.χ. να προσθέσω μία ακόμα γραμμή, θα πρέπει να το βάλουμε
μόνοι μας και θέλει, γενικά θέλουμε παραπάνω δουλειά. Βλέπουμε εγώ αυτό το έτοιμο κείμενο αποτελείται από πολλά αντικείμενα, τα κυκλάκια, τα επιμέρους κείμενα που εμφανίζονται. Το καθένα έχει το δικό του timeline, μπορώ να δω από εδώ. Και πια δεν είναι ολοκληρωμένο το κείμενο, είναι πολλά αντικείμενα, δεν είναι κάποιο ενιαίο. Οπότε για να το σβήσω όλο αυτό πρέπει να το επιλέξω όλο μαζί. Και έτσι μάλλον έζησα και το προηγούμενο κείμενο, δεν πειράζει. Θα δείξω τώρα και οι αριθμοί, είναι πολύ ωραίοι για να δώσω πληροφορίες αριθμητικές. Π.χ. αυτό με την μπάρα. Και μπορώ να αλλάξω από εδώ, έχει κάποιες ιδιότητες, η αρχική τιμή που θα έχει. Ας πούμε θέλω να ξεκινάει από το 20 μέχρι το 100%. Έχει κάποιο εφέ, ναι, όλα έχουν εφέ εισόδου. Μπορώ να βάλω εισόδου ένα κύκλο, ας πούμε. Και αν το, να δούμε αυτό το αντικείμενο που αρχίζει, ξεκινάει εδώ. Ας το δούμε λίγο πώς είναι. Παρουσιάζει κάτι τέτοιο λοιπόν. Και μπορώ από εδώ να αλλάξω, με αυτό εδώ αλλάζω το πότε θα αρχίζει η αρρύθμιση. Αρχίσει λίγο πιο γρήγορα. Είναι πολύ όμορφα για να κάνω έτσι infographic. Έχει και άλλα τέτοια σε διάφορες μορφές. Μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας. Με αυτό το κουμπάκι βάζω τα λεγόμενα εφέ που εφαρμόζονται σε όλη τη σκηνή. Για παράδειγμα αυτό εδώ, να δούμε τι κάνει. Είναι το εφέ του σπασμένου γυαλιού. Ας δούμε ένα άλλο καλύτερα. Αυτό εδώ. Α, έχουν μπει και τα δύο μάλλον. Οπότε μπορώ να σβήσω αυτό εδώ με το delete. Και αυτό εδώ στο κάνω να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Είπαμε λοιπόν τα εφέ, είναι πιστεύω εύκολο να τα κατανοήσουμε. Ας δούμε λίγο τις μεταβάσεις πρώτα. Μεταβάσεις είναι πολύ απλές, έχουμε μετάβαση αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω. Ας πούμε, βάλουμε μια μετάβαση. Μεταβάσεις μπαίνουν, αν επιλέξω π.χ. την πρώτη σκηνή, μπαίνουν στην επόμενη. Γι' αυτό δεν μπήκε, για να το ξαναδούμε. Ναι. Και εμφανίζεται εδώ πέρα το τι μετάβαση έχω κάθε φορά. Θα δούμε όταν τελειώσει η σκηνή αυτή. Το παίξιολόγιο να δούμε. Ας πάω λίγο στο τέλος. Ναι, για να δω καλύτερα το εφέ μετάβαση, σας πάω στη δεύτερη σκηνή και να πατήσω το κουμπάκι αυτό, όχι το αριστερά, αυτό που μου παίζει από την τρέχουσα σκηνή. Βλέπουμε το εφέ μετάβασης, τι μορφή έχει. Να δούμε λίγο και για τους ήχους. Έχω είτε εφέ είτε ήχους μουσικής background που παίζουν από την αρχή της σκηνής ή του έργου γενικά. Ας βάλουμε λοιπόν αυτό τον ήχο. Δεν παίζουν όλοι, βλέπετε, όσα λένε upgrade. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και εδώ μπορώ να κάνω μια, να το περίπου πως ακούγεται ο ήχος. Αλλά για να βάλω τον ήχο από την αρχή της σκηνής, θα πάω στην πρώτη σκηνή και θα διαλέξω λοιπόν τον ήχο μου. Θα το σύρω σε ένα από τα κανάλια που υπάρχουν εδώ πέρα, στην αρχή. Θα τον αρχίσω να πάει ακριβώς στην αρχή. Από εδώ μπορώ να ρυθμίσω την ένταση του ήχου ή να διαγράψω τον ήχο. Και βλέπουμε ο ήχος υπάρχει και στη δεύτερη σκηνή και συνεχίζει βέβαια. Για να δούμε πώς περίπου είναι, να κάνουμε μια προεπισκόπηση. Ωραία και με τον ήχο.
Επίσης μπορώ να βάλω και κάποια εφέ, ηχητικά εφέ, θα μπουν στο άλλο κανάλι του ήχου και μπορώ να καθορίσω τη διάρκεια τους. Και επίσης κάτι που είχαμε πει και πριν, μπορώ λοιπόν να φορτώσω μια δική μου εικόνα ήχο. Ας δούμε λοιπόν. Θα πατήσουμε το upload, όχι το save, αφού πατήσουμε upload θα πατήσουμε save. Απεντώσουμε μια κατηγορία. Ναι, θα είναι ας πούμε properties, όχι χαρακτήρας. Save. Και εμφανίζεται λοιπόν στη βιβλιοθήκη μου, μπορώ να το βάλω μέσα και ως αντικείμενο. Ας το μικρύνω λίγο και αυτό. Ας δούμε τώρα και για τα γραφήματα που έχει. Ας αλλάξω λοιπόν την κατηγορία σε Infographics και ας κάνω μια νέα σκηνή για αυτό το σκοπό. Ας δώσω και ένα χρώμα στη σκηνή. Έχει λοιπόν, εμφανίζεται τώρα τα γραφήματα. Έχει διάφορα γραφήματα, είτε σε μορφή αριθμών όπως έχει εδώ ή χάρτες. Βέβαια οι χάρτες, μόνο ένα-δύο χάρτες μπορώ να χρησιμοποιήσω. Α, όχι, περισσότερους. Ας δούμε τα γραφήματα καλύτερα. Π.χ. μπορώ να κάνω ένα γράφημα οριζόντιο. Και το πιο βασικό, μπορώ να καθαρίσω τα δεδομένα τους. Δηλαδή όλα αυτά εδώ, όλες αυτές οι στήλες, μπορώ να σβήσω ένα dataset. Να σβήσω δηλαδή μια γραμμή. Να μετονομάσω μια στήλη, ας πούμε ότι είναι μήνες. Και ούτω καθεξής, να αλλάξω τα δεδομένα, τον αριθμό δηλαδή, σε κάθε στήλη. Και μπορώ επίσης να προσθέσω και άλλες δεύτερες στήλες για κάθε data set. Και μπορώ να αλλάξω το στυλ εμφάνισης του γραφήματος και κάποια άλλα στοιχεία, γραμματοσειρά, αν θα είναι ποσοστά ή όχι, αν θα φέρω το άξονα χ ή όχι, και να βάλω κάποια εφέ φυσικά σε ένα γράφημα. Ας δούμε πώς παίζει χωρίς τίποτα. Ωραία. Αυτά μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Έχει πολλά είδη γραφημάτων, όσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ή και ακόμα και τους χάρτες που έχουν παρόμοια λογική. Αυτά λοιπόν για το δεύτερο μέρος. Να δείξουμε λίγο πώς γίνεται και η αποθήκευση. Το δείξαμε και πριν. Γίνεται αυτόματα βασικά, αλλά στο τέλος θα πατήσουμε εμείς ένα save. Και μπορώ να κάνω μια προεπισκόπηση εδώ της εργασίας μου. Εδώ έχει το κουμπάκι export και download. Αυτό όμως έχω κάποιους περιορισμούς. Export εννοεί ότι μπορώ να το στείλω σε ένα κανάλι που έχω στο YouTube. Δηλαδή να το κάνω κατευθείαν δημοσίευση. Δεν θα το κάνω εγώ. Αυτό έχω νομίζω μέχρι όριο 5. Αλλά μπορώ, αν πάω στον πίνακα ελέγχου μου κάθε φορά. Τώρα μου έκοψε το preview, αλλά εφόσον το έχω αποθηκεύσει το σαν εργασία, υπάρχει στο πίνακα ελέγχου, ποιο από αυτά τα δύο, αυτό εδώ μάλλον. Μπορώ λοιπόν να δω από εδώ το βίντεό μου και σε full screen αν χρειαστεί, θα το κάνει. Και με αυτόν εδώ το συνδεσμό που έχω πάρει όταν είμαι στον πίνακα ελέγχω και κάνω προβολή της εργασίας, μπορώ να το
στείλω και να κοινοποιήσω να το δει κάποιος που δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένος για να το δει. Αυτά λοιπόν για το δεύτερο μέρος στη χρήση του Animaker. Σας ευχαριστώ.